Θα μιλήσουμε λοιπόν για ενυδάτωση σε νεανικό δέρμα αυτή τη στιγμή, μέχρι τα 35. Μετά θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή για μεγαλύτερη ηλικία. Τα βήματα είναι απλά. Πάρα πολύ απλά. Αρκεί να γνωρίζετε τα σωστά βήματα και να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα καλλυντικά. Θα μιλήσουμε πρώτα για τα βήματα. Πρώτα καθαρίζω συνετά το δέρμα. Γιατί η μόλυνση υπάρχει, γιατί όλα αυτά κάθονται στο δέρμα μας και γιατί αν δεν το καθαρίσετε σωστά, δεν θα μπει τίποτα. Δεύτερον, τρεφόμαστε σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο τι θα βάλουμε στο δέρμα, αλλά και τι έχουμε στον οργανισμό μας. Και τρίτο, που έχει μπει τελευταία στη ζωή μας, είμαστε ήρεμοι. Βρίσκουμε χρόνο για χαλάρωση, για να κάνουμε πράγματα. Γιατί ο οργανισμός ως ολόκληρος θα λειτουργήσει καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε με ένα καθαριστικό που είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα. Αυτό συγχρόνως οξυγονώνει την επιδερμίδα. Θα δείτε και πώς γίνεται. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ενυδάτωσή μας με ένα ειδικό σέρουμ που θα βοηθήσει το δέρμα να απορροφήσει καλύτερα όλα τα υπόλοιπα υλικά. Γιατί οι βιταμίνες που θα βάλουμε είναι συνήθως μεγαλομοριακές ενώσεις και δεν περνάνε εύκολα από το δέρμα. Τα κύτταρά μας θα φτιάξουν καλύτερα τη μεμβράνη τους, θα κρατήσουν την υγρασία μέσα καλύτερα. Όταν οξυδώνεται ένα δέρμα, αυτό που δημιουργείται είναι σαν να γίνονται μικρές βόμβες μέσα στην επιδερμίδα που διαρριγνύουν τα κύτταρα και έτσι η υγρασία χάνεται. Με αυτές τις δύο πέτρες που έχουν συγκεκριμένη οπή, μπορούμε να δουλέψουμε στα Marma Points, σε σημεία ενεργειακά στο πρόσωπο που θα βοηθήσουν να απορροφηθούν τα συστατικά πολύ πιο γρήγορα. Αφού λοιπόν απορροφήθηκαν όλα τα συστατικά μας με το μασάζ, άρα οι βιταμίνες έχουν μπει στο δέρμα, το επόμενο μας στάδιο είναι να βάλουμε μάσκα. Η μάσκα όμως θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτή είναι μια νέα τεχνική που δημιουργεί μικρομόρια, μικρές συνθέσεις δηλαδή, σε συστατικά που θα μπουν στην επιδερμίδα, όχι για να καλύψουν μόνο, αλλά για να οξυγονώσουν, για να βάλουν ενυδατικά συστατικά και αυτές, αλλά συγχρόνως για να δημιουργήσουν μια κατάσταση αντιπολούσεων, δηλαδή να φύγει το στρες από την επιδερμίδα. Το υπόλοιπο θα πρέπει απλά να χαλαρώσετε. Ενυδάτωση λοιπόν, σοβαρή στο Ινστιτούτο, σημαίνει ότι θα απορροφήσουμε στο δέρμα μας πολύ περισσότερα υλικά, πολύ πιο γρήγορα, σαν να κάνουμε μια μικρή αγωγή στο σπίτι, αλλά για 2 μήνες. Ενώ όλα αυτά θα τα απορροφήσουμε σε μία φορά.